Καταρχάς να πω ότι συμφωνώ, είναι όπως το θέσατε κι εσείς από την αρχή στη συζήτηση, ότι ο ελληνικός λαός κέρδισε πάρα πολύ χρόνο και με μεγάλες θυσίες όλο αυτό το διάστημα, που κατά την άποψή μας το χρόνο αυτό δεν τον αξιοποίησε η κυβέρνηση όπως θα έπρεπε. Να μην επαναληφθώ, μόνο το γεγονός ότι στα σχολεία υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ελλείψεις σε θέσεις εργασίας και καθηγητών και πολύ περισσότερο του απαραίτητου προσωπικού καθαριότητας, που είναι λιγότερο και από την περσινή χρονιά που δεν είχαμε την πανδημία του κορονοϊού. Άρα λέτε ότι δεν ήμασταν κατάλληλα προετοιμασμένοι για το δεύτερο κύμα. Επίσης, χρειάζεται να κοιτάξουμε τι είναι αυτό που πραγματικά δημιούργησε το δεύτερο κύμα. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση προσπαθεί τώρα να ντύσει με επιστημονικοφανή επιχειρήματα, όπως αυτό το ότι 25 παιδιά στην τάξη είναι καλύτερα από 15, τα οποία δεν μπορούν να τα πιστέψουν οι ίδιοι μαθητές που θα μπουν στις τάξεις. Το βασικό πρόβλημα που προκύπτει τώρα που είναι από τον τουρισμό και από τα εκατομμύρια ανθρώπων που μπήκαν στη χώρα μας. Ναι, αλλά λένε ότι δεν ήρθαν από τουρίστες τα κρούσματα. Εντάξει τώρα, δεν μπήκανε. Και αυτοί οι οποίοι προσέρχονταν από μόνοι τους μετά για να κάνουν τεστ αφού πέρασαν τις πύλες εισόδου της χώρας, τι είναι. Ή από την ελαστικοποίηση των μέτρων. Άρα λέτε ότι λέει ψέματα σε η κυβέρνηση αυτό. Γιατί κυβέρνηση αυτό ακούσαμε, ότι δεν είναι αφήνει στους τουρίστες. Η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση αξιοποιεί και προβάλλει την πραγματικότητα με τρόπο που να βολεύει και την πολιτική της. Έτσι, αυτό λέω. Και γι' αυτό χρησιμοποιεί και την επιστήμη για να στηρίξει τα δικά της επιχειρήματα. Όμως λέω το εξής. Πού έχεις τώρα πολλά κρούσματα, το προηγούμενο διάστημα που είχες σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, που υποτίθεται ότι θα πρέπει να τηρούνται και τα μέτρα. Αλλά πώς να τηρηθούν τα μέτρα. Πώς να τηρηθούν τα μέτρα όταν έχεις να κάνεις προσλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς 10 χρόνια. Είναι μια δύσκολη πάντως εξίσωση. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Δεν μπορεί να λέμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι και με 69 διασωληνωμένους να λέμε ότι ζορίζονται. Αυτό ότι θα ζορίζονται. Μας πει ο Κάστη τώρα, η ρεπόρτερ του ΜΕΚΑ. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ένα ολόκληρο. Έχουμε 74 διασωληνωμένους. Αυξήθηκαν. Αυξήθηκαν. Δεν είναι μόνο 69, είναι 74. Και έχουμε, ναι, να πω την είδηση, παιδιά, και είναι και 3 πλέον νεκροί. Δηλαδή κάθε μέρα βλέπουμε ότι η ανησυχία των γιατρών επιβεβαιώνεται. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Καταγγείλανε τις προηγούμενες ημέρες τα σωματεία των εργαζομένων, για παράδειγμα στον Ευαγγελισμό, ότι για να κάνεις χώρο για τους ασθενείς του κορονοϊού, βάζεις στον πάγο, στην κατάψυξη, άλλες σοβαρές ιατρικές και επεμβάσεις και εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν. Πολύ. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο ένας άνθρωπος, ένας εργαζόμενος, ο οποίος είναι και σε αναστολή, μπορεί να έχει να δει μεροκάματο 6 μήνες, μπορεί να αναγκάζεται να ζει με 9 ευρώ όπως στη Ρόδο οι ξενοδοχοϊπάλληλοι, τη στιγμή που παίρνανε εκατομμύρια. Πολλοί άνθρωποι που έχουν μπει επιχειρήσεις στην εργασία δεν έχουν πληρωθεί. Έτσι. Έχουν πάρει μόνο το μερίδιο του εργοδότη και από το κράτος. Δεν έχει δώσει τα λεφτά. Μπορεί το να νιώθει ασφαλής ή να θεωρεί τους πανηγυρισμούς. Κύριε Νικολάου, βοηθήστε λίγο. Βάλτε μια τελεία σας, ή να θεωρεί τους πανηγυρισμούς αυτούς ότι θα λύσουν το πρόβλημα. Σωστά. Μιλούμε ότι τώρα χρειάζεται συλλογικός οργανωμένος αγώνας. Πολύ σύντομα θα πω το εξής. Το ΚΚΕ, ξέρετε καλά, με μεγάλη ευθύνη τοποθετείται για το ζήτημα το προσφυγικό μεταναστευτικό, γιατί ξεχνάμε εδώ στη συζήτηση ότι μιλάμε για πρόσφυγες υπεριαλιστικών επεμβάσεων των συμμάχων της Ελλάδας. Αφήστε το να μιλήσει. Αφήστε τον. Δεν σας διέκοψε, κυρία Βούλτευση. Αφήστε το να μιλήσει. Ήθηκα που είπε κάτι για το Καμιάγκης. Εσείς μου είχατε απαντήσει στις ερωτήσεις μου για τη Μόρια. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Γιατί έτσι είπατε το φίλο σας, τον Ολάντ φίλο σας, και τον λέγατε τον Λαντρέου. Κυρία Βούλτευση, σας παρακαλώ πολύ. Κάπου θα πρέπει να φτάσουμε. Κάπου. Να σε βαστούμε και τον κύριο Νικολάου. Σας παρακαλώ. Σοφία, είστε μακριά. Σε παρακαλώ. Να σεβαστούμε και τον κύριο Νικολάου. Ελάτε. Δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Άρα λοιπόν, για να μπούμε τώρα στην ουσία. Γιατί υποκριτικά σχόλια, υποκρισία μπόλικη την έχουμε ακούσει και από τις κυβερνήσεις της Ελληνικής και από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη Μόρια, με τα ΚΙΤ κτλ. Όσο παραμένουν σε ισχύ, γιατί καλά τα λένε τώρα οι κύριοι της κυβέρνησης, αλλά και την κοινή δήλωση που υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την έχουν σε αυτά που τηρούνται. Και ο Πρωθυπουργός είναι ο Πρωθυπουργός του, δεν θα φύγει κανείς ο σημερινός. Αυτό σημαίνει ότι είναι διαχρονικές ευθύνες. Και όσο συνεχίζει να υπάρχει η συνθήκη, ο κανονισμός του Δουβλίνου, που εγκλωβίζουν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έτρεξαν να φύγουν, γιατί έτρεξαν να φύγουν από τον πόλεμο, δεν βομβάρδιζαν μόνο οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι, βομβάρδιζε και η Γαλλία, η σύμμαχος χώρα που λέμε τώρα, που θα μαντήσει τα προβλήματα. Και οι Γερμανοί και οι Άγγλοι. Όσο λοιπόν υπάρχουν αυτά τα δύο, ό,τι σχέδιο και αν κάνουμε, θα είναι δύσκολο, θα είναι μία, να το πω έτσι, δεν θα λύνει το πρόβλημα, γιατί θα εργαλειοποιείται, θα αξιοποιείται
το ζήτημα το προσφυγικό και στα πλαίσια των διευθετήσεων που και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι πρόθυμη να κάνει για την Ανατολική Μεσόγειο και για το Αιγαίο. Ελπίζω να κουβεντιάσουμε γι' αυτό στη συνέχεια. Δεν και θα συνεχίζετε. Δυστυχώς. Το ζήτημα είναι σήμερα. Ότι πρέπει να κλείσει η Μόρια και όλα τα κοί των νησιών. Να μεταφερθούν με όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας σε κέντρα φιλοξενίας στην ενδοχώρα, όπου εκεί τι θα γίνουν, θα πάνε, θα πάρουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και θα πάνε στις χώρες τελικού προορισμού, όπου και θα κάνουν δήλωση όσοι θέλουν να κάνουν δήλωση ασύλου. Κυρία Βούλτεψη, να συγκρουστεί η κυβέρνηση που στέλνει ξανά τα ΜΑΤ και τις ΑΒΡΕ στη Λέσβο, να συγκρουστεί η κυβέρνηση με αυτούς που δεν αναλαμβάνουν αυτή την ευθύνη για να μετεγκατασταθούν και να πάνε στο τελικό προορισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σοφία μου, ελπίζουμε. Εσείς κυβερνάτε, κυρία Βούλτεψη. Τι να σας πω, δεν κυβερνάει το κουκουέ σε αυτή τη χώρα.